Είναι μαζί μας ο κύριος Δημήτρης Κουτσούμπας και τον καλημερίζουμε. Καλώς ήρθατε, κύριε Κουτσούμπα. Καλημέρα σας, καλώς σας βρήκα. Τι κάνετε? Καλά. Από υγεία καλά. Στους δρόμους του αγώνα βρισκόμαστε. Αν κρίνουμε από τη χθεσινή ανακοίνωση του ΚΚΕ, βλέπετε το Καλημέρα Ελλάδα πάντως. Το βλέπουμε, ναι. Αλίμονο. Και μάλιστα ιδιαίτερα αυτές τις μέρες που είναι στην επικαιρότητα το καλάθι. Το καλάθι, για πάμε στο καλάθι. Ναι, μα νομίζω τα είπε πολύ γλαφυρά στην εκπομπή σας χθες ο καταναλωτής. Μην μας πείτε για τον που κάνατε ρεπορτάζ. Τον Καπαμά θα μας πείτε. Μάθαμε από τι υλικό γίνεται το Καπαμά τελικά σχετικά με το καλάθι. Αυτό και έτσι αποδίδει πραγματικά την πραγματικότητα. Δυστυχώς πρόκειται για μεγάλο εμπεγμό. Επί της ουσίας έχουμε τις προσφορές των σούπερ μαρκετάδων να βρίσκονται για να τις παίρνει το καλάθι του νοικοκυριού, της νοικοκυράς και του νοικοκύρη. Και από εκεί και πέρα κέρδη έχουν βεβαίως οι μεγαλέμποροι, κέρδη έχουν οι εταιρείες που προωθούν τα προϊόντα τους, ιδιαίτερα αυτά με την ετικέτα. Ευκαιρία βρίσκουν τα σούπερ μάρκετ να ξεστοκάλουν προϊόντα και ο καταναλωτής, ο εργαζόμενος λαός, ο φτωχός, η φτωχή λαϊκή οικογένεια, να πηγαίνει εκεί και να πληρώνει τα υποτίθεται προϊόντα που βρίσκονται στο καλάθι με ανατιμήσεις, ακριβά, οπωσδήποτε, σε σχέση με πέρσι. Είναι πολύ αναλυτικά τα λέει και πολύ ωραίο ριζοσπάστη σήμερα, αν τον είδατε, σύγκριση με πέρσι τέτοια εποχή, πόσο αυξήθηκαν όλα αυτά τα προϊόντα που μπαίνουν μέσα στο νοικοκυριό για να φάει και να ζήσει μια οικογένεια. Εφικτές λύσεις υπάρχουν όμως, δηλαδή λύσεις που θα μπορούσαν τώρα να εφαρμοστούν. Όχι ένα μακροπρόθεσμο πρόγραμμα, αλλά τώρα πώς θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια. Ναι, να σας πω, υπάρχουν λύσεις άμεσες. Για παράδειγμα, η κατάργηση του ΦΠΑ στην ενέργεια και στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης είναι ένα μέτρο που θα διευκόλυνε και θα ανακούφιζε. Θα ωφεληθούν και οι πλούσιοι όμως αυτό. Και κοιτάξτε, καλά, κυρίως θα ωφεληθούν βεβαίως ποιοι πλούσιοι τώρα θα ωφεληθούν από την κατάργηση του ΦΠΑ. Μην τρελαθούμε. Και πόσοι είναι αυτοί. Έτσι λέει η κυβέρνηση. Μιλάμε τώρα για τα εκατομμύρια των Ελλήνων πολιτών που υποφέρουν. Γιατί να μην το κάνει όμως και η κυβέρνηση από εκεί και πέρα. Καλό δεν θα τις έκανε, θα πει κάποιος, κύριο Κουτσούμπα. Δηλαδή, για κάποιο λόγο δεν συμβαίνει από ό,τι αντιλαμβάνομαι αυτό. Γιατί θα μπορούσε να βγει η κυβέρνηση, μειώνω φόρους, παιδιά, καταργώ φόρους όπως λέτε κι εσείς πολύ ωραία. Γιατί να μην το κάνει. Προφανώς ξέρετε κι εσείς, όπως ξέρει και ο ελληνικός λαός, ότι βρίσκονται στις δεσμεύσεις. Όχι τις προηγούμενες μνημονιακές, αλλά του νέου υπερμνημονίου. Του Ταμείου Ανάκαμψης, που βεβαίως υπάρχει είναι και προϋποθέτει αυτό. Συγκεκριμένα. Βεβαίως. Το υπερταμείο. Το μεγαλύτερο μνημόνιο που έχει υπάρξει. Το υπερταμείο για το κρατικό χρέος, το πώς θα διαχειριστεί με τα εξάμηνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βεβαίως με το συνεχή έλεγχο το δημοσιονομικό που γίνεται. Αυτό κάνανε και τα προηγούμενα μνημόνια. Βέβαια. Και επιβάλλουν νόμους και πολιτικές σαν αυτή που λέγαμε πριν για να τις υλοποιήσουν. Φυσικά τώρα η κατάργηση από μόνη της του ΦΠΑ, για να πω και αυτό, δεν λύνει το πρόβλημα, ούτε ανακουφίζει ολοσχερός την οικογένεια, τη λαϊκή από την ακρίβεια, από τις μεγάλες ανατιμήσεις και από τον τεράστιο πληθωρισμό. Γιατί εδώ από ό,τι φαίνεται και οι εκτιμήσεις των κυβερνώντων και όλων των υπεύθυνων μιλούν ότι σταθεροποιείται στο 7 με 8% ο πληθωρισμός φέτος. Που σημαίνει ότι ακόμα και με το εισόδημα, ακόμα και αν αυξηθούν οι μισθοί, πάλι δεν καλύπτονται. Αλλά τουλάχιστον αυτό που θα μπορούσε να γίνει, επειδή ο εργαζόμενος άνθρωπος έχει χάσει 50% του εισοδήματός του την τελευταία δεκαετία, θα ήταν οπωσδήποτε ουσιαστικές αυξήσεις σε μισθούς, σε συντάξεις. Αυτό βέβαια, όλα αυτά σε συνδυασμό. Αυτό βέβαια, κύριε Κουτσούμπα, που ζούμε το τελευταίο διάστημα, έχει να κάνει με έναν πόλεμο που έχει ξεκινήσει όλο αυτό το διάστημα στην γειτονική Ουκρανία. Και θα πει κάποιος, κατά τη δική σας γνώμη, η ακρίβεια που βιώνουμε όλοι οι πολίτες το τελευταίο διάστημα έχει την υπογραφή αυτής της κυβέρνησης ή έχει την υπογραφή Πούτιν? Κοιτάξτε να δείτε, οπωσδήποτε επιδρά ο πόλεμος. Όμως η ακρίβεια, το πρόβλημα του πληθωρισμού, των ανατιμήσεων, ξεκίνησε πολύ πριν τον πόλεμο. Δηλαδή, αύξηση των τιμών είχαμε και πριν από το Φλεβάρι του 2022 που ξεκίνησε ο πόλεμος του Πούτιν στην Ουκρανία. Άρα λοιπόν, και γι' αυτό όλα αυτά τα μέτρα είναι συνδυασμός ενός σχεδίου οικονομικού, κοινωνικού, που θα μπορούσε να απαλλάξει οριστικά
τον άνθρωπο από την ακρίβεια, τις ανατιμήσεις, τη φτώχεια και όλα αυτά. Για παράδειγμα, η αξιοποίηση όλων των εγχώριων μορφών ενέργειας που δεν γίνεται στη χώρα μας, όπως και σε άλλες χώρες, γιατί υπάρχει η επιλογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι η απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας και ταυτόχρονα η πράσινη μετάβαση, και οδηγεί σε αυτή την απαράδεκτη κατάσταση. Και ήρθε βέβαια ο πόλεμος να δέσει με όλα αυτά, εννοώ την κατάργηση του λιγνίτη και όλα αυτά, δηλαδή εγχώριες πηγές που είχαμε και θα μπορούσαν και σε αυτή τη συγκυρία ακόμα περισσότερο να είναι πιο φτηνές και να βοηθούν το λαϊκό εισόδημα, τον εργαζόμενο άνθρωπο, και ήρθαν οι επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη σύμφωνη γνώμη του κυρίου Μητσοτάκη και προηγούμενα του κυρίου Τσίπρα, των κυβερνήσεων δηλαδή Νέας Δημοκρατίας τώρα, ΣΥΡΙΖΑ πριν, να τις υλοποιήσουν. Άρα έχουν τεράστιες ευθύνες. Για παράδειγμα, το χρηματιστήριο ενέργειας, κύριε Παπαδάκη και κυρία Αναστασοπούλου, το ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε πρώτος και είπε: «ΟΚ, πάμε έτσι με χρηματιστήριο ενέργειας, με εμπόριο ρήπων». Και αυτό εκτείναξε τις τιμές. Αυτό οδήγησε σε απελευθέρωση ενέργειας. Οδήγησε σε ακριβά ενεργειακές πηγές. Και βεβαίως πήγαν πίσω μια σειρά άλλοι παράμετροι που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν εδώ στην Ελλάδα. Κύριε Γενικέ, η κυβέρνηση λέει το εξής. Εγώ, λέει, δεν μπορώ να κόψω τους φόρους, τους έμεσους και τους άμεσους να τους μειώσω, γιατί από αυτούς τους φόρους προέρχονται έσοδα, όπου με τα έσοδα αυτά τα επιστρέφω με τη μορφή των επιδομάτων τα οποία βλέπουμε. Η άποψή σας πάνω σε αυτό? Αυτό είναι το ζητούμενο, η μεγαλύτερη κοροϊδία και ο αποπροσανατολισμός. Τα επιδόματα στην ουσία είναι, σου τα δίνω από τη μια τσέπη κάποια ψίχουλα, κάποια επιδόματα, ας μην τα πω ψίχουλα, τέλος πάντων, για κάποιους μπορεί να είναι και σημαντικά που δεν είναι, αλλά από την άλλη μεριά τους τα παίρνει. Και τους τα παίρνει και ως καταναλωτής με τους έμεσους φόρους και ως άμεσα φορολογούμενος, με την άμεση φορολογία. Άρα λοιπόν αυτά τα ζητήματα πρέπει να τα δει και ο ελληνικός λαός και να βγάλουμε και όλοι συνολικά τα πολιτικά κόμματα, εγώ αναπευθύνομαι και σε άλλους, να σκεφτούν, κυρίως αυτούς που τους ακολουθούν, να σκεφτούν ότι τελικά βρισκόμαστε σε αδιέξοδο. Από τη μια το ένα δημιουργεί το άλλο και γίνεται ένα ντόμινο επιπτώσεων που το ένα οδηγεί στο κύριε άλλο. Κουτσούμπα, αυτά είναι τα αδιέξοδα. Και είναι αστείο πράγμα τώρα, συγγνώμη. Παρακαλώ. Είναι αστείο πράγμα τώρα να βάζουμε σε ποσοστά αν είναι πρώτα ευθύνεται το εξωτερικό απ' έξω, αν μας έρχονται αυτά, η Ευρωπαϊκή Ένωση, για παράδειγμα με τις πολιτικές της και ο πόλεμος του Πούτιν απ' την άλλη, και αν έχει ευθύνη η κυβέρνηση σημερινή, η προηγούμενη και το πολιτικό σύστημα. Ο όλα αυτά δεν πάνε μαζί. Διότι αν τα μετράς με ποσοστά και ο ένας λέει 60% η ευθύνη είναι απ' έξω και 40% είναι από μέσα, γιατί έχουμε και εμείς ευθύνες, και ο άλλος λέει το ανάποδο, το 60 είναι το από μέσα, ευθύνη του Μητσοτάκης, και το 40 είναι απ' έξω, είναι μια τρύπα στο νερό σε τελευταία ανάλυση. Έτσι θα πάμε στις εκλογές. Πιστεύετε ότι το μείζον ζήτημα της ακρίβειας θα είναι εκείνο που θα καθορίσει και το τι θα συμβεί στη μία, δύο, τρεις κάλπες? Θα το δούμε. Πώς και είναι μόνο η ακρίβεια? Καλά, οπωσδήποτε είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα η ακρίβεια που αποσχολεί όλα τα λαϊκά νοικοκυριά, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα. Υπάρχουν τα ζητήματα, όπως λέγαμε πριν, του πολέμου, που έχουν επιπτώσεις, κλιμακώνεται, που έχει επίδραση επίσης και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και την κατάσταση στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο, ευρύτερα στην περιοχή, και υπάρχουν κίνδυνοι εμπλοκής μεγαλύτερης της Ελλάδας, που θα την πληρώσει ο ελληνικός λαός βεβαίως και η νεολαία. Υπάρχουν τα ζητήματα του πώς λειτουργεί το πολιτικό σύστημα και το κράτος. Έχουμε υποκλοπές. Έχουμε τις επιπτώσεις από νόμους που, παρότι είναι νόμιμοι, οι επιχειρηματίες, βουλευτές, πολιτευτές, δεν ξέρω τι και δεν συμμαζεύεται, επιδρούν και μπορεί να καταλάβει ο κόσμος και θα μπουν και στην ατζέντα και όλα αυτά, γιατί ψηφίσανε τέτοιους νόμους. Και για τα κόκκινα δάνεια, πώς θα πάνε σε συνέχεια τα κόκκινα δάνεια αφού τα δώσουν στα φαντ στα αρπακτικά, και πώς αυτά τα φαντ στα αρπακτικά θα πάνε μετά και θα κάνουν τους πληστηριασμούς και στην ουσία θα διαλύσουν τη λαϊκή περιουσία. Να, αυτά είναι όλα ζητήματα που απασχολούν
Αποστολούν κάθε λαϊκή οικογένεια, κάθε άνθρωπο και κάθε σκεπτόμενο πολίτη αυτή τη χώρα. Επειδή αναφερθήκαμε στις εκλογές και θα πάμε σε πολύ λίγο και στα εθνικά. Παίξατε σε κάποια σενάρια, κύριε Κουτσούμπα, για το τι, πώς θα μπορούσε να σχηματιστεί η κυβέρνηση την επομένη των εκλογών? Δεν παίξατε, μάλλον. Κάποιοι, λέω ότι συζητήθηκε. Ο κύριος Κουτσούμπας θα μας απαντήσει αν έπαιξε ή παίζει στα αλήθεια ή όχι. Από το κουκουέλο δεν συζητήθηκε. Εσείς δεν επιθυμείτε καμία συμμετοχή σε κανένα σενάριο με ένα από τα πρώτα δύο κόμματα? Κοιτάξτε να δείτε. Η οποιαδήποτε στήριξη, συμμετοχή σε μια τέτοια κυβέρνηση, είτε με πυρήνα το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας που φαίνεται να είναι πρώτο ακόμα σήμερα, είτε με πυρήνα βασικό το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης του ΣΥΡΙΖΑ, είναι όχι απλά ενοχή, θα είναι συνενοχή σε αυτό το χάλι του πολιτικού συστήματος, σε αυτό το χάλι ενός άθλιου, σάπιου συστήματος που έχει και λειτουργεί με όλες αυτές τις παραμέτρους και που έθεσαν και πριν. Διέξοδο. Για ανατιμήσεις δηλαδή, για την ακρίβεια, για τις υποκλοπές, για τα εθνικά θέματα, τα λεγόμενα εθνικά θέματα, για μια σειρά τέτοια ζητήματα. Και αν φτάσουμε ζητήματα. Σε αδιέξοδο, κύριε Γενικέ, εάν πράγματι η χώρα θα πρέπει να κυβερνηθεί και δεν θα υπάρχει δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης. Δεν υπάρχουν αδιέξοδα σήμερα. Άλλωστε, ναι, στο παρελθόν και η ιστορία έχει δείξει ότι τα διέξοδα λύνονται. Αφήστε μας εμάς. Εμείς είπαμε δεν συμμετέχουμε στα πλαίσια αυτής της κατάστασης αν δεν υπάρχουν αποφάσεις και θέληση για ριζικές αλλαγές. Αν δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις δηλαδή, ώστε να αλλάξουν ριζικά τα πράγματα. Μα φυσικά ποιο κόμμα δεν θέλει να κυβερνήσει? Άλλωστε εμείς γι' αυτό ιδρυθήκαμε εδώ και πάνω από 100 χρόνια. Για να πάμε να οδηγήσουμε, λέμε, την εργατική τάξη, το λαό μας, τη λαϊκή πλειοψηφία στη διακυβέρνηση της χώρας, στην εξουσία. Βλέπω τα μηνύματα αυτό του κόσμου μας παρακολουθεί. Αλλά τώρα το ζήτημα, για φανταστείτε να μπαίναμε για παράδειγμα, όπως είχαμε τεράστια πίεση. Τώρα αυτή η πίεση δεν υπάρχει γιατί υπάρχουν και τα συμπεράσματα. Υπάρχει και η αρνητική και η όποια θετική πείρα από όλη αυτή την κατάσταση και τη στάση των πολιτικών δυνάμεων και μέσα σε αυτούς και τη στάση του ΚΚΕ. Και όλοι, πολλοί μας λένε σήμερα, μπράβο, καλά κάνατε. Μπράβο, καλά κάνατε που μας κρατήσατε όρθιους και μας δείξατε το σωστό δρόμο και βγάλαμε σωστά συμπεράσματα. Το 2012, για παράδειγμα, που ήταν έντονη η πίεση, υπήρχε και πάλι είπαμε όχι. Και τώρα που δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα, που έχει αποκτήσει πείρα ο λαός από μια διακυβέρνηση άρα που συμμετέχουν αποκλείεται. Είτε Νέα Δημοκρατία Πασόκ, είτε ΣΥΡΙΖΑ Πασόκ και δεν συμμαζεύεται. Άρα το αποκλείεται. Πριν πάμε, Μαρία, είναι πολύ πιο εύκολο να αντιμετωπίσει. Πριν πάμε, και ο κόσμος βγάζει συμπεράσματα και στο μέλλον θα βγάλει ακόμα περισσότερο. Το βλέπω από τα μηνύματα. Και σας το ρωτώ πολύ απλά. Δεν έχετε τίποτα κοινό με τον Αλέξη Τσίπρα. Θα έλεγε κανείς, είναι και δύο στο χώρο της αριστεράς. Θα ήταν μια ευκαιρία να συγκυβερνήσουν. Στημένη την έχει την ερώτηση για καλά, να απαντήσει. Αυτό το της αριστεράς πλέον έχει γίνει και λίγο. Δεν είναι αριστερός ο κύριος Τσίπρας? Ποια να πάμε... είναι η αριστερά καταρχήν? Πάμε αλλού σε άλλη συζήτηση και για τέτοια ώρα πρωινή δεν νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να χάσουμε να το χρόνο μας γι' αυτό. Θέμα. Γιατί πολλοί έχουν μιλήσει για αριστερά, πολλοί έχουν δηλώσει αριστεροί, για μένα δεν σημαίνει τίποτα. Ο άλλος άμα είναι εργαζόμενος άνθρωπος, τίμιος, συμμετέχει στα κοινά, παλεύει για το κοινό καλό... Είναι είτε εργάτης, είτε αγρότης, είτε επαγγελματίας, είτε μικροεπιχειρηματίας, στο... είτε επιστήμονας, είτε νέος, είτε νέα, είτε φοιτητής. Εκεί πρέπει να συναντηθεί με όλους και αυτό τον καλεί το ΚΚΕ, άσχετα τι είναι. Εμείς, να ξέρετε, κυρία Αναστασοπούλου, απευθυνόμαστε και στους ονομαζόμενους δεξιούς και στους ονομαζόμενους αριστερούς. Αλλά με κοινωνικό ταξικό πρόσημο. Δηλαδή, πού ανήκουν, αν τα συμφέροντά τους είναι με αυτά που λέμε ελληνικός λαός. Ελλάδα, συμφέροντα να για το κοινό καλό. Πάμε σε ένα μεγάλο θέμα που προκαλεί αποτροπιασμό στην ελληνική κοινωνία για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Και σας άκουσα χτες να μιλάτε και στη Βουλή. Και αναφέρομαι στις κακοποιήσεις παιδιών και μάλιστα με περιστατικά τα οποία ούτε να τα σκεφτεί, να τα διανοηθεί θα μπορούσε άνθρωπος. Εδώ διαπιστώνεται ότι... Βρίσκουν έδαφος αυτοί οι άνθρωποι για να κάνουν ό,τι κάνουν σε αυτά τα δύσμυρα παιδιά και ότι δεν υπάρχει προστασία για τα παιδιά, από ό,τι σας άκουσα. Δυστυχώς δεν υπάρχει προστασία. Ακόμα και το χθεσινό εθνικό σχέδιο δράσης
που υποτίθεται πρόθεση της κυβέρνησης και των συναρμόδιων υπουργών ήταν να επιλύσουν, τέτοια ζητήματα προστασίας, όμως δεν λύνουν το πρόβλημα. Το να κάνεις επιμορφωτικά σεμινάρια, κύριε Παπαδάκη, σε κάποιους εκπαιδευτικούς, σε κάποιους γονείς, σε κάποιους επιστήμονες για το ζήτημα των παιδιών, του χειρισμού των παιδιών, της αντίληψης της καλύτερης για το πότε μπορεί ένα παιδί να κακοποιείται ώστε να το προλαμβάνεις και να παρεμβαίνει το κράτος, η κοινωνία, δεν έχει αποτελέσματα με την πολιτική αυτή της κυβέρνησης. Διότι όταν δεν έχεις ειδικούς, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, γιατρούς, άλλες ειδικότητες, εκπαιδευτικούς μέσα στις σχολικές μονάδες, μέσα σε μεγάλους χώρους δουλειάς, επίσης σε χώρους που ασχολείται και είναι τα παιδιά μας, η νεολαία, βρίσκονται πολύ χρόνο. Σε αυτά δεν μπορείτε σε πολιτιστικές δραστηριότητες, μαζί, σε αθλητικές δραστηριότητες. Σε ένα σχέδιο. Δηλαδή, κοιτάξτε να δείτε, εμείς κάναμε προτάσεις. Σε αυτά χωράνε διαφωνίες, αυτό θέλω να πω. Στην ομιλία του ΚΚΕ και των βουλευτών του και τη δική μου χτες, κάναμε συγκεκριμένες προτάσεις για το που μπορεί να γίνει. Αυτές οι προτάσεις δεν περιλαμβάνονται στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης. Τα ημίμετρα που προτείνονται, όσο και αν είναι απαραίτητα, ξαναλέω, κάποια σεμινάρια, το ένα το άλλο, δεν είναι εκεί το ζήτημα, ή κάποια ενίσχυση κάποιων δομών, δεν λύνουν όμως το πρόβλημα. Γιατί το πρόβλημα είναι τεράστιο. Μιλάμε μια κοινωνία σε ένα σύστημα που πραγματικά έχει σαπίσει. Είναι, κατά την άποψή μας, διεφθαρμένο μέχρι το μεδούλι. Το να κάνεις αναδιαπαιδαγώγηση εντός. Συγκάλυψη. Μα είναι συγκάλυψη. Εφόσον το κράτος δεν παίρνει τις ευθύνες του, δεν μπορεί, κύριε Παπαδάκη, όσο κι αν ο γονιός, μια οικογένεια, αλλά παίρνεις υπόψη, έχει την ευθύνη για τα παιδιά του οπωσδήποτε, αλλά δεν μπορεί να ρίχνεις εσύ ως κράτος, ως κοινωνία, την κύρια ευθύνη στη γονική ευθύνη, στο γονέα. Γιατί ο γονέας μπορεί να είναι άνεργος, μπορεί να είναι ακόμα και στο κοινωνικό περιθώριο που οφείλεις να το ξέρεις. Μπορεί να είναι ακόμα να έχει μπλέξει με τη μάστιγα των ναρκωτικών, να είναι αλκοολικός, να είναι οτιδήποτε, να έχει ψυχικά ή άλλα ψυχιατρικά προβλήματα και να μην βοηθιέται γι' αυτό. Οι γονείς, μια οικογένεια μπορεί να είναι οτιδήποτε. Άρα το ζήτημα, αυτό που θα έλυνε το πρόβλημα είναι το κράτος. Το πώς αναλαμβάνει αυτό που λέμε γενικά κοινωνία, αλλά με τη δομημένη μορφή της. Και που σημαίνει ότι έχεις υποδομές, ότι έχεις δομές και για τα κακοποιημένα παιδιά, ναι, και για τις κακοποιημένες γυναίκες και κυρίως για την πρόληψη. Κύριε Κουτσούμπα, αναφερθήκατε λίγο πριν, αλλά θέλαμε και μια έτσι πιο ολοκληρωμένη απάντηση σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά και τα εθνικά μας θέματα. Και οι δύο χώρες, και η Ελλάδα και η Τουρκία και η Κύπρος, πηγαίνουμε σιγά σιγά προς τις εκλογές. Πιστεύετε ότι μέσα σε αυτό το κλίμα μπορεί να πάμε ακόμα και σε ένα θερμό επεισόδιο ή σε κάτι χειρότερο από αυτό που ήδη ζούμε σε επίπεδο ρητορικής αυτή τη στιγμή? Καλά, πάντα οι εξελίξεις στο πολιτικό σύστημα, είτε είναι εκλογικές είτε άλλες, ενισχύουν πιθανότητες και σενάρια προσιλοποίηση για σύγκρουση ή για εκμετάλλευση μιας κατάστασης και για το εκλογικό αποτύπωμα. Δεν θεωρούμε όμως ότι αυτό είναι το κύριο. Διότι υπάρχουν συγκεκριμένα συμφέροντα. Εδώ δεν συγκρούεται ο τουρκικός λαός με τον ελληνικό λαό ή με τον κυπριακό λαό. Συγκρούονται οι άρχουσες τάξεις αυτών των χωρών, οικονομικά δηλαδή, για να το πω, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, συμφέροντα, οι αστικές τάξεις, που είναι ενεργειακά συμφέροντα, είναι μονοπόλια των χωρών που έχουν ενδιαφέροντα γύρω από αυτά και για το Αιγαίο και για την Ανατολική Μεσόγειο, μια περιοχή πολύ πλούσια από κάθε άποψη, και σε ορυκτό πλούτο και σε υδρογονάνθρακες, σε φυσικό αέριο, σε πετρέλαια, αλλά και κυρίως ως δρόμο μεταφοράς εμπορευμάτων, προσαγορές κλπ. Και εδώ ενδιαφέρονται ισχυρά καπιταλιστικά κράτη από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και την Κίνα, που βρίσκονται στα δύο άκρα του κόσμου, μέχρι τους πιο κοντινούς μας, τη Μεγάλη Βρετανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Ρωσία, αλλά και περιφερειακές δυνάμεις όπως η Τουρκία κλπ. Και ενισχύεται αυτή η επιθετικότητα. Εμείς δηλαδή έχουμε την ανησυχία και καλούμε και τον ελληνικό λαό να βρίσκεται σε επαγρύπνηση ότι μπορεί να προκύψει πολεμικό επεισόδιο. Δεν ξέρω αν θα είναι μικρότερης ή μεγαλύτερης έκτασης, όμως οι πολιτικές που ακολουθούνται, ακόμα και οι οδηγίες, οι κατευθύνσεις, όχι οδηγίες, που υπάρχουν από τους λεγόμενους συμμάχους, το ΝΑΤΟ, τις Ηνωμένες Πολιτείες, κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κλπ, είναι σε αυτή την κατεύθυνση.
Βεβαίως, μέσα εδώ ενυπάρχει μαζί με το πολεμικό επεισόδιο και τη σύγκρουση που οπωσδήποτε θα την πληρώσουν οι στρατευμένοι μας, παιδιά του ελληνικού λαού και οι κάτοικοι οπωσδήποτε των δύο χωρών με επιπτώσεις, αν είναι πιο θερμό το επεισόδιο, συνυπάρχει και η προσπάθεια συμβιβασμού. Γίνονται παζάρια, τα ξέρουμε όλοι. Τα ξέρουμε όλοι, όχι ότι είμαστε ενάντια στους συμβιβασμούς εμείς. Το θέμα είναι τι συμβιβασμός είναι αυτός. Όμως, γιατί είναι άλλο να υποχωρείς, και να εκχωρείς κυριαρχικά δικαιώματα ή και τμήμα της κυριαρχίας σου ακόμα, όπως κάποιες δυνάμεις θέλουν και όπως και η τουρκική αστική τάξη επιχειρεί. Και άλλο βεβαίως να υπάρχει ένας συμβιβασμός, μια διαπραγμάτευση για να επιληθούν ζητήματα. Αλλά αυτά στις κοινωνίες που ζούμε δεν γίνονται. Θέλουν συνολικές ξανά ανατροπές. Με αυτό κλείνουμε και ξέρω ότι θα θέλετε να το πείτε, αλλά ξέρω και εγώ τι θα κάνετε 9 Νοεμβρίου. Ξέρω το πρόγραμμα. Πού θα είστε. Πού θα είστε. Ναι, θα είμαι στην απεριακή συγκέντρωση, στα Προπήλαια, στο Σύνταγμα, οπουδήποτε υπάρχει, μαζί με τους εργαζόμενους της χώρας. Πρόκειται, θα είναι μια μεγάλη απεργία, αυτό δείχνουν και από τις περιοδίες και προσωπικά έχω πάει εγώ σε χώρους δουλειάς, αλλά και από όλα τα στελέχη, τους βουλευτές του κόμματος, λοιπόν, αλλά και από άλλες δυνάμεις που δραστηριοποιούνται, θα είναι μεγάλη η απεργία και βεβαίως θα σηματοδοτήσει μια νέα αρχή, πιστεύω, για την ανάπτυξη ενός δυναμικού κινήματος, έτσι ώστε ο λαός να γίνει πραγματικά πρωταγωνιστής των εξελίξεων. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κουτσούμπα. Ποτέ δεν πλήττουμε σε μια συζήτηση μαζί σας. Θα μου πείτε να την κάνουμε πιο συχνά. Δεσμευόμαστε. Ξέρω, και με αυτό, πολύ. Και με αυτό θα κλείσω. Ξέρω. Τα λέμε μόνοι μας και απαντάμε δημοσίευμα. Ξέρω, θα μου το έλεγε μετά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε, κύριε Γενικέ.